έπρεπε να τα προστατεύσω. Και περνούσαν. Ευτυχώς δεν έγινε κανένα ατύχημα. Όταν μεγαλώσαν τα παιδιά και μπορούσα πλέον να αυτό, απέκλεισα αυτή την είσοδο και έχω μόνο αυτή και με άλμα εσύ μπορεί να περνάει κανείς και από εδώ. Κοιτάξτε, το σαλόνι είναι λειτουργικό έτσι. Το σαλόνι είναι πολύ λειτουργικό γιατί ήθελα το πίσω χώρο. Όχι, είναι λειτουργικό γιατί το πίσω χώρο τον έχω σαν καθιστικό. Παλιότερα τα παιδιά καθόλου σε διαβάζανε εκεί και τα λοιπά, είχαν και τα λάπτο, τώρα εντάξει, παίρνουν πάει στα δωμάτια τους, ας πούμε, είναι αλλιώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα, αυτό κατά αυτό το σύστημα. Ας αρχίσουμε από τις πηγές. Αυτό είναι τοπικά το audio analog system, είναι ελβετικό. Τοπικά από αυτό ήταν το πλατό, το βραχίωνας και το μοτέρ, το οποίο ήταν πάνω εκεί. Εκείνο εγώ που πρόσθεσα ήταν ένα flywheel το οποίο γυρίζει αυτή τη στιγμή όπως το βλέπετε 300 στραφές το λεπτό με διαφορική διάμετρο που βλέπει ο ημάδας του μοτέρα από ό,τι βλέπει ο ημάδας του πλατό, αυτό για να το βοηθάει και του πρόσθεσε δηλαδή σε μονάδες αδράνειας που πρόσθεσε ξέρω εγώ 300%-250% παραπάνω ελέγχου αδράνειας. Είναι δηλαδή σαν να είναι ένα πλατό από 20 κιλά να είναι 75. Αυτό λοιπόν είναι το πλατό παράλληλος βραχίωνας με την Clear Audio την Goldfinger πάνω. Φόνο έχει, είναι τούτο, είναι κατασκευή του Κώστα του Κουρκούλη, custom made για την κεφαλή αυτή. Ο προενισχυτής είναι ο Roland ο Cosmet, είναι 92 κατασκευή, 93, fully balanced. Λοιπόν, τώρα πάμε στην πηγή του CD. Είναι ένα...